Στο Ισραήλ βρέθηκε ο νέος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και συναντήθηκε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το Ιράν μονοπόλησε τις συνομιλίες των δύο ανδρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία των δύο κρατών, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να ευχαριστεί για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ από την Ουάσιγκτον ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ανησυχούμε βαθιά κατά την επικίνδυνη κλιμάκωση των απειλών του Ιράν προς το Ισραήλ και την περιοχή και τη φιλοδοξία του Ιράν που παραμένει να κυριαρχήσει στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο πλευρό του Ισραήλ σε αυτή τη μάχη και υποστηρίζουμε στεναρά το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επόμενο σταθμό τη πρώτη περιοδία του Μάικ Πομπέο στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο State Department θα είναι η Σαουδική Αραβία. Νομίζω πω οι μεγαλύτερε απειλέ για τον κόσμο και τι δύο χώρε μα είναι ο γάμο του στρατιωτικού Ισλάμ με τα πυρηνικά όπλα και ιδιαίτερα η προσπάθεια του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Πριν το Ισραήλ, ο Μάικ Πομπέο βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία, όπου επίσης παρουσίασε τη σκληρή γραμμή της χώρας του έναντι του Ιράν, τονίζοντας πως εάν δεν διορθωθεί η συμφωνία κατά πυρηνικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα την εγκαταλείψουν.